Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα οικονομικά μας θέματα. Η Μαρία Μίχου, οικονομολόγος, είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, κυρία Μίχου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Χατζημίση. Καλησπέρα και στους τηλεθέατες. Και πάλι σε μια δύσκολη μέρα, κύριε Χατζημίση. Έτσι είναι. Όπου έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή και τα προβατούμενα και τη συμφωνία. Όπου περιλαμβάνει και ο νόμος ο σημερινός αρκετά θέματα που άπτονται της οικονομίας. Αλλά να πούμε για αυτά τα οποία ήδη έχουν γίνει. Και ήδη έχουν ψηφιστεί και αφορούν τον ΦΠΑ. Ήδη πάντως πρέπει να πούμε ότι είδαμε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ ότι ο κόσμος έχει δει ήδη αλλαγές, αυξήσεις δηλαδή, στις τιμές των προϊόντων λόγω των αλλαγών στους συντελεστές του ΦΠΑ. Κύριε Χατζημίση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ένας νόμος, ο οποίος σαφώς θέλει εγκυκλίους διευκρινήσεις, έχει δημιουργηθεί στην κυριολεξία ένα αλαλούμ στην αγορά. Ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε 2,5 ώρα τα ξημερώματα και πήρε ΦΕΚ την ίδια μέρα. Μετά τις 12 αλλάζει η μέρα, την ίδια μέρα λοιπόν παίρνει ΦΕΚ. Αρχίζει η εφαρμογή του ΦΠΑ από τις 20 Ιουλίου, ελάχιστος χρόνος για να προκύψουν οι αλλαγές οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν. Στους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα που βίωναν τις αργίες των τραπεζών και η οποία λειτουργία αποκαθίσταται αργά, δύσκολα, την πτώση του τζίρου. Είχαν λοιπόν και αυτό το τεράστιο θέμα της εφαρμογής του ΦΠΑ, της αλλαγής από το 13 στο 23 σε αρκετές περιπτώσεις ειδών και παροχής υπηρεσιών. Νομίζω ότι εκεί που εντοπίσαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι στον τομέα των ξενοδοχείων, δηλαδή της παροχής του τουριστικού προϊόντος, της διαμονής και όχι μόνο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου φυσικά είμαστε σε μια στην high season, όμως, στην πιο υψηλή περίοδο της τουριστικής μας πορείας. Και αυτοί λοιπόν, αυτοί οι επαγγελματίες θα έπρεπε και θα πρέπει να αλλάξουν το ΦΠΑ. Ήδη το έχουν κάνει από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Θα έχουν το 6%. Από 1η Οκτωβρίου 13%. Αντιλαμβάνεστε, αν κάποιος διαμείνει ή κλείσει ένα ξενοδοχείο, άλλη τιμή θα έχει από 10 έως 30 Σεπτέμβρη και θα πάρει και μια απόδειξη διαφορετική από 1η Οκτώβρη. Αν υπάρχει στο πακέτο που έχει πρωινό το 5% του ποσού θα είναι με 23%, το άλλο θα είναι με 13% από 1η δεκάτου και μετά. Αν έχει ημιδιατροφή το 15% αυτού του ποσού που θα πάρει ΦΠΑ, μετά το πλήρη διατροφή το 25% και all inclusive 30%. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή τι γίνεται αυτή την εποχή για αυτή την εφαρμογή, την απότομη εφαρμογή και την αύξηση επί της ουσίας του ΦΠΑ στις περισσότερες περιπτώσεις. Μόνο στον κλάδο των ξενοδόχων μέχρι 39% το 6%. Και βέβαια έχουμε και το θέμα με τα προϊόντα, αν είναι συσκευασμένα, αν είναι με καρικεύματα, αν είναι τυλιγμένα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση, η άμεση εφαρμογή, δεν γίνεται αμέσως αυτό. Θα μου επιτρέψετε να πω και ένας άλλος μεγάλος κλάδος που μας αφορά όλους και είναι καθημερινή η σχέση μας με αυτόν, είναι οι αρτοπαρασκευαστικές μονάδες και ο Πανελλήνιος Σύλλογός τους, η Πανελλήνια Ένωσή τους ήδη ζητά εγκυκλίους από το Υπουργείο για την πλήρη και σωστή εφαρμογή, γιατί υπάρχουν όροι του τύπου προσμίξον ή κατασκευή και αντιλαμβάνεστε ότι οι λέξεις οι οποίες χωράνε μεγάλη ανάλυση. Έχει γίνει πλέον ανέκδοτο για το κουλούρι, το τι θα υπάρχει, αν θα υπάρχει σουσάμ για το ψωμί, οι φυτικές ίνες, αν θα είναι στο 13% ή στο 23%. Πολλές αναπροσαρμογές είδαμε προς τα πάνω στο 23%. Και επίσης αυτό που είπατε πολύ σωστά, τα συσκευασμένα, όπου το πιο χαρακτηριστικό που μου ανέφερε ένας κύριος ο οποίος διατηρεί ένα μίνι μάρκετ ήταν λέει ότι έχω το κασέρι και το σαλάμ που άλλη τιμή πρέπει να δώσω στο ένα και είναι μια ενιαία συσκευασία. Πολλά θέματα και θεωρώ ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα είναι αυτές οι οποίες θα εξ ανάγκης θα απορροφήσουν την αύξηση του ΦΠΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε από το αλαλούμ με το ΦΠΑ και πάμε να δούμε τι γίνεται με τους πληστηριασμούς. Είχαμε και τις δηλώσεις τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Κατσέλη ότι δεν υπάρχει θέμα για το 2015.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζημίση, επί της ουσίας τι συμβαίνει. Τις δηλώσεις πράγματι τις παρακολούθησα και σαφώς καθησυχάζουν ένα μεγάλο αριθμό πολιτών, συμπολιτών μας και μάλιστα και πολιτών Ελλήνων, πολλών, να πούμε έτσι απλά, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πρώτη κατοικία, όπου υπάρχουν προβλήματα βέβαια από πληρωμής δανείων και υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις. Ο νόμος 4224 του 2013 που προστάτευε την πρώτη κατοικία από αναγκαστικό πληστηριασμό, ουσιαστικά έλυγε με τις παρατάσεις του 31/12/2014. Από 1η-1η-2015 ουσιαστικά του 2015 υπάρχει ένα άτυπο μορατόριουμ για την αποφυγή του πληστηριασμού πρώτης κατοικίας. Νομοθετικά δεν καλύπτεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πρώτη κατοικία από εξαναγκαστικό πληστηριασμό. Με δηλώσεις όμως της Προέδρου της Ένωσης των Τραπεζών και του ιδίου του Πρωθυπουργού, φαντάζεστε τώρα πόσο σημαντικό θεωρείται το θέμα, είναι ότι θα βρεθεί λύση μέχρι το τέλος του έτους και μετά να αντιμετωπιστεί συνολικά η υπόθεση και για όλα την υπόθεση των κόκκινων δανείων, πλην αυτών που έχουν ενταχθεί ήδη στο νόμο Κατσέλη, οι οποίοι προστατεύονται από ένα διαφορετικό νόμο. Υπάρχουν προϋποθέσεις βέβαια εδώ να μην ξεπερνά τις 200.000 αντικειμενική αξία η πρώτη κατοικία, να μην η ακίνητη περιουσία να μην υπερβαίνει συνολική ακίνητη περιουσία της 270.000 ευρώ, να μην υπερβαίνουν οι καταθέσεις και οι κινητές αξίες της 15.000 ευρώ της οικογενείας και το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ. Υπό προϋποθέσεις λοιπόν και με αυτή την κατάσταση και με αυτή τη δέσμευση να πορευτεί μέχρι 31/12/2015. Και αναμένοντας να κλείσει το θέμα και νομοθετικά. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με παρατάσεις που έχουν δοθεί για καταβολή βεβαιωμένων οφειλών και των εισφορών προς το ΙΚΑ και το ΕΤΑΜ. Χρηστικές νομίζω εδώ οι συμβουλές μας. Αργά προς το μεσημέρι έχει δοθεί, ξεκίνησε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εισόδων η παράταση φορολογικών υποχρεώσεων για ημερομηνίες που έλυγαν εντός της τραπεζικής αργίας και πάνε μέχρι τις 31/7 του 2015. Όλες αυτές οι προθεσμίες λοιπόν μετατίθενται. Οι καταβολές αυτές και οι προθεσμίες μετατίθενται για όλες τις υποχρεώσεις που υπάρχουν, ακόμη και για τους επιρρυπτόμενους φόρους, ακόμη και για τις ρυθμίσεις. Πάνε λοιπόν όλα για τις 31/7. Μάλιστα. Έχουμε και για το ΙΚΑ, εκεί όμως έχουμε 27/7. Η καταληκτική ημερομηνία για κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικές και για το ΝΟΑΕ μέχρι τις 31/7 το δίμηνο, το τρίτο δίμηνο, αλλά και ακόμη και όπου υπάρχουν ρυθμίσεις μέχρι τις 31/7. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται με τις συντάξεις, γιατί εν ώψη των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό φαίνεται ότι έχουμε ένα κύμα συνταξιοδοτήσεων. Ένα κύμα φυγής παρατηρείται, είναι αλήθεια, αν και στο σημερινό σχέδιο νόμου που κατατίθεται στην Ολομέλεια δεν υπάρχει αναφορά και θέμα στο σχέδιο νόμου που αφορά τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, αρκετοί, κυρίως του δημοσίου, προκειμένου ασφαλισμένοι, προκειμένου να αποφύγουν νέες ρυθμίσεις που έχουν θεμελιωμένα όμως δικαιώματα, δηλαδή και τον χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας, καταφεύγουν στην κατάθεση αίτηση για συνταξιοδότηση για να αποφύγουν το πιθανό πέναλτι του 16% ανά έτος. Αυτά τα οποία φαίνεται να μην θίγονται είναι τα θεμελιωμένα. Επίσης δεν θίγονται και όσοι έχουν βαρέα, τώρα μιλάμε και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, και επίσης περιπτώσεις με παιδιά με αναπηρία, όταν έχουν τέκνα με αναπηρία και είναι και οι ίδιοι έχουν ποσοστό αναπηρίας. Θεμελιωμένα μέχρι πότε πρέπει να είναι τα δικαιώματα μέχρι αυτά? Μέχρι τις 36. 36 του 2015. Του 2015 σαφώς. Πολύ σωστή επισήμανση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κυρία Μίχου για την ενημέρωση που μας κάνατε για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα.